Την τελευταία του συνεδρία με την τωρινή του σύνθεση πραγματοποίησε το απόγευμα το Διοικητικό Συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών. Μετά το πέρας της συνεδρίας, τα 8 μέλη που διορίσε το κράτος, με επιστολή τους, έθεσαν τις παραιτήσεις τους ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών. Η Βουλή έθεσε ως προϋπόθεση την αντικατάστασή τους, προκειμένου να αποδεσμεύσει σταδιακά το κονδύλι για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Και το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει ευθύνη. Όμως, κατά την κρίση μας, κατά την άποψή μας, θα ήταν σωστό να παραιτηθεί του μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου, να έμενε ο βασικός κορμός για να μπορεί να λειτουργήσει. Όλες οι συντεχνίες πλην αυτής των πιλότων υποστηρίζουν ότι η απόφαση της Βουλής δυνατόν να οδηγήσει τις Κυπριακές σε κλείσιμο. Ναι, υπάρχει πιθανότητα πριν τις προεδρικές εκλογές οι Κυπριακές Αερογραμμές να κλείσουν. Εξυπετιότητος της Βουλής, όχι εξυπετιότητος των εργαζομένων. Οι 4 από τις 5 συντεχνίες πνέουν μένεα και για τον όρο πλήρους ελευθεροποίησης των εθέρων προς τρίτες χώρες. Υποστηρίζουν ότι η Βουλή έκανε αποδεκτό το αίτημα της Aegean, επηρεάζοντας άμεσα τα συμφέροντα της εταιρείας. Η εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να δίδεται απριόλι σε οποιαδήποτε εταιρεία που στόχο έχει να κατασπαράξει τις Κυπριακές Αερογραμμές. Είτε ηθελημένα είτε άθελα εξυπηρετούνται συμφέροντα άλλης εταιρείας. Η κυβερνώσα Βουλή κατά τρόπο προκλητικό και απροκάλυπτο υποχρεώνει δια νόμου την κυβέρνηση να προχωρήσει και να υιοθετήσει πολιτική ανοιχτών εθέρων για όσες αεροπορικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, δηλαδή η Αιτζία. Πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του τόπου μια συγκυριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία ευνοεί τόσο ξεδιάντροπα τα συμφέροντα μιας ιδιωτικής εταιρείας και των μετόχων της. Στην εφαρμογή της πολιτικής ανοιχτών ουρανών εστίασε την κριτική του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι γνωστό ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με την απαγόρευση υπερπτήσεων πάνω από την Τουρκία. Ένα θέμα το οποίο παράνομα θέτει η Τουρκία. Αυτό θέτει την εταιρεία σε δυσμενή θέση εναντί των άλλων εταιρειών που δεν είναι κυπριακές και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Κυβέρνηση και ΑΚΕΛ κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για αντιφατική συμπεριφορά και αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης εκτελεστικής εξουσίας με φόντο τη στάση τους όταν εγκρίθηκε ο νόμος για τους ημικρατικούς.